ήρθε ο Χρήστος ο Σπίρτζης στο σούπερ μάρκετ. Εσείς πιστεύατε ποτέ τα έρχονταν? Δεν ξέρω. Ξεκινάμε με αστεία. Κύριε Μανιέρα, εδώ έχει γίνει το αμίμητο. Ανεβαίνουν οι τιμές, με κατηγορούν. Πέφτουν οι τιμές, με κατηγορούν. Τους λέω, παιδιά, δεν μου λέτε τι θέλετε να κάνω, να πάρετε να ερμήσετε? Είστε μια κατηγορία από μόνο σας. Αυτό που έγινε με το αρνί και το κατσίκι είναι πολύ χαρακτηριστικό. Πριν από λίγο μίλαγα με τον πρώτο Κυροπολόνο, που είχε κάποιοι δημοσίους, είχα τις όλα δίκαια, γιατί εγώ το έκανα σωστά και τους είχα πει θα το βάλω και τα πήραν όλα πίσω. Ακούστε, ακούστε. Υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση στην ελληνική κοινωνία αν δουλεύει το καλάθι νοικοκυριού. Θέλανε να το πάρει δημοσκοπήσεις, αν λένε ότι δουλεύει. Εγώ έλεγα δουλεύει, τα κόμματα λέγανε δεν δουλεύει, οι δημοσκοπήσεις λέγανε δεν δουλεύει, οι άλλοι λέγανε δουλεύει, πάνω στα. Δείτε τι έγινε με το αρνί και το κατσίκι. Το αρνί και το κατσίκι πήγαινε καρφί για 13 με 14 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Αυτή ήταν η τιμή που θα πληρώνατε αν εγώ δεν είχα φτιάξει τον Παθανάση το μηχανισμό που είναι γνωστό ως καλάθι νοικοκυριού. Έκανα διαπλανά με τους νοοτρόφους, έκανα διαπλανά με τις κρεοπόλες, έβλεπα ότι τις μέσεις πάνε για 13-14 στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή για 16-17 στο κρεοπολείο, και αποφάσισα να εντάξω στο καλάθι νοικοκυριού το αρνί και το κατσίκι. Με το που μπήκε το αρνί και το κατσίκι στο καλάθι νοικοκυριού, τι έγινε? Μία αλυσίδα, μάλιστα βορειοελαβίτικη, ο Μασούτης, έβαλε την τιμή 9,78 στο αρνί. Μόλις τον είδαν οι υπόλοιποι, το έβαλε 9,78, γιατί βγήκε Τετάρτη πρωί τιμή και έκανα εγώ την κάρτα. Mm-hmm. Μέσα σε τρεις μέρες σήμερα έχουν κατέβει όλοι κατά τα 10. Ναι, πρόσεξε να δεις τώρα. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα πώς δουλεύει το καλάθι. Ναι, αλλά κάνοντας ανάποδα την ανάγνωση, τι συμπέρασμα βγάζω? Αν δεν είχες ενεργοποιήσει εσύ, συγγνώμη για τον ελληνικό, αλλά γνωριζόμαστε, Άδωνη, αν δεν είχες ενεργοποιήσει τον μηχανισμό αυτόν στον οποίο αναφέρεσαι, και γυρίσουμε το χρόνο κάθε χρόνο προς τα πίσω, σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι κατήγγυλαν κατά διαστήματα κερδοσκοπίας, χροκέρδια κλπ. Είχαν δίκιο. Εντάξει, πρώτα απ' όλα, πριν την αγορανομική διάταξη που βάλαμε λόγω της πανδημίας στην αρχή και την επεκτείναμε συνέχεια λόγω του πληθωρισμού, δεν υπάρχει περιθώριο κέρδους κανονικά. Η ελεύθερη αγορά δεν λειτουργεί με περιθώριο κέρδους. Είναι ελεύθερη. Ο καθένας που λέει όσο θέλει. Άρα η έννοια της κερδοσκοπίας με τρόπο που τον λέτε δεν υπάρχει. Υπάρχει τώρα λόγω των εκτάκτων συνθήκων. Αυτό που δέχομαι όμως την αληθές, αυτό που λες εσύ, είναι ότι στην πραγματικότητα με τα κόλπα του μάρκετινγκ δεν δούλευε ο ανταγωνισμός κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για τον καταναλωτή. Και αυτό που κάναμε με το καλάθι τελικά, και δεν έχει καταλάβει ο κόμος, ο πρώτος που το κατάλαβε και τον παραδέχομαι είναι ο Νίκος Παπαδρέου, που έγραψε εκείνο το άνθρωπο που είπε: έχω εντυπωσιαστεί, τον κατηγόρησα μετά τα πράκτορα του Γεωργιάδη, αν είναι δυνατόν. Που έγραψε ότι έχω δακτορικό στα οικονομικά της αγοράς και δεν έχω δει πιο εφάνταστο σχήμα και τώρα καταλαβαίνετε πώς θα δουλέψει. Δεν ξέρω αν το θυμάστε κανένα άρθρο. Ναι, βέβαια, το θυμόμαστε και μας έκανε και εντύπωση μας έκανε. Λοιπόν, είχε συζητηθεί. Εμείς έχουμε φτιάξει έναν μηχανισμό απολύτως φιλελεύθερο. Δεν έχει μέσα διατίμηση. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε στις τιμές. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι τι? Φωτίζουμε τον έχοντα τις καλύτερες τιμές. Και επειδή τον φωτίζουμε και με τα δικά μου τα επικοινωνιακά κόλπα του δίνουμε, αν θέλετε, και μια δημοσιότητα μεγάλη, θέλουν όλοι να πάρουν αυτή τη δημοσιότητα και τρέχουν προς αυτές τις τιμές. Μόνοι τους, όχι με εντολή, με υπουργική απόβαση. Άρα με αυτόν τον τρόπο αφήνουμε την αγορά να ανταγωνιστεί ο ένας τον άλλον με πολύ πιο, αν θέλετε, σκληρό και ανταγωνιστικό τρόπο. Αυτό έχουμε κάνει. Mm-hmm, mm-hmm. Και πιστέψτε με, κύριε Βενιέρη και κυρία Δημαρέση, δουλεύει. Γι' αυτό και υιοθετείται από ό,τι διαβάζουμε. Είναι τυφλός. Γι' αυτό και αυτό το μικροπεριβάλλον ανταγωνισμού που δημιουργήσατε δουλεύει πραγματικά, μέχρι κάποιο επίπεδο φυσικά. Και το θέλουν και άλλες χώρες. Διάβαζα για το Βέλγιο τώρα, νομίζω, χθες. Σωστά, θα έρχομαι τώρα. Στο Βέλγιο, ακούσα τώρα τι τραβάω. Κάθε μέρα στα κανάλια είναι δύο πρόεδροι υποτιθέμενων καταναλωτικών οργανώσεων. Δεν υποτιθέμενων γιατί ο ένας του Ίνκα έκανε μποϊκοτάζ στα γαλακτοκομικά προϊόντα 2 εβδομάδες. Εγώ είχα καταλάβει ότι δεν έχει καμία επιρροή στον κόσμο, δεν είχα προειδοποιήσει τη Βουλή να μην το κάνει και εξετελεστεί. Δεν μ' άκουσε. Τις 2 εβδομάδες που έκανε ο Ίνκα μποϊκοτάζ στα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα είχαν αύξηση στο κύριο του. Δηλαδή όχι δεν είχαν μείωση, είχαν και αύξηση. Άρα επιρροή στον κόσμο μηδέν. Αυτό είναι πολύ κακό, γιατί αν έχει μια καταναλωτική οργάνωση που έχει μηδενική επιρροή, δεν τον φοβάται η αγορά. Ενώ εμείς θέλουμε. Μα προσέξτε τώρα, βγαίνει κάθε μέρα ο κύριος Ραυτόπουλος και ο κύριος Λεχουρίτης και υβρίζουν το καλάθι. Και εμένα, άσε με εμένα, το καλάθι. Δεν δουλεύει το καλάθι, να καταργηθεί το καλάθι, δεν θέλουμε το καλάθι. Φτάσανε χθες να πάνε στην κοινή συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη και να ζητήσουν ακριβότερες τιμές
το αρνί και στο κατσίκι. Αν έχει ξαναγίνει την ιστορία εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων να θέλουν ακριβότερες τιμές. Ναι. Και τι γίνεται. Χθες βγαίνει η μεγαλύτερη καταναλωτική οργάνωση του Βελγίου, μια από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, με δεκάδες χιλιάδες συγγραμμένα μαζί. Και ζητάει με επίσημη ανακοίνωσή της από την κυβέρνηση του Βελγίου την επίγουσα εφαρμογή του καλαθιού του νοικοκυριού στο Βελγίο κατά τον τρόπο που το εφήρμοσε η Ελλάδα και το αντέγραψε η Γαλλία. Το είδαμε. Και σας ρωτάω, κύριε Βενιέρη, κυρία Δημαρέση, είναι λογικό οι βέλγικες καταναλωτικές οργανώσεις να ζητάνε το καλάθι και οι ελληνικές να με υβρίζουν όλη την ημέρα που έχω καταφέρει να έχω σταθερές τιμές και χαμηλότερες τιμές εδώ και 6 μήνες. Αυτό το κρίνει στην πράξη, νομίζω, ο λαός. Για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, εγώ επιτέσχω. Δηλαδή, τον κύριο Ραυτόπουλο ή τον κύριο Λεχουρή, ότι από την 1η Νοεμβρίου μέχρι σήμερα βρίσκει ο κόσμος μακαρόνι με 0,62 και έχει πάει και 0,57 αντί να πάει 0,72. Τον πειράζει πλέον το χάλα με βγάλ, έχει 1,19 ενώ έξω έχει 1,60. Τον πειράζει το χάλα ευβόλ, έχει 1,12 ενώ έξω έχει 1,80. Το πειράζει. Μα δεν το καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Τους πειράζει να πουλάνε κάποιοι φθηνότερα. Λοιπόν, πρόσεξε. Δύο πράγματα για να το χαλαρώσουμε. Πρώτον, μου λέει η Βιργινία, εγώ τις τιμές των προϊόντων δεν τις ξέρω όσο Άδωνης. Τώρα το είπα. Αλήθεια. Ναι, σας έβλεπα και προχθές σε μια περατζάδα που κάνατε σε σούπερ μάρκετ και ανοίγει το ψυγείο, βγάζει τον αρακά και λέει: α, κοίταξε, λέει την τιμή και λέει: αυτός ο αρακάς είναι πιο φτηνός. Άρα η Βιργινία δεν ψωνίζει. Πρώτον, δεύτερο, για να το κλείσω, εγώ στη θέση του Άδωνη Γεωργιάδη σήμερα θα έκανα δώρο με τιμολόγιο κανονικά, ΦΠΑ κλπ. Ένα αρνί με την τιμή τη χαμηλή στον κύριο Σπίρτσι, σε δημόσια θέα. Θα έλεγα σας ευχαριστώ. Και στο Λεχουρίτη επίσης. Θα ήταν πολύ ωραία επικοινωνία. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Θέλω να πω κάτι για τους συνοτόπους, να καταλάβει ο κόσμος τι έγινε. Με κατηγορούν ότι καταστρέφω τους συνοτόπους. Δεν ισχύει τίποτα απλά. Ούτε εγώ θέλω φυσικά ότι δεν καταστρέφω τους συνοτόπους. Αγαπάμε και τους έχουμε βοηθήσει και μου δώσει και επιδοτήσεις και ΦΠΑ και πετρέλαια και τα πάντα. Όμως, τι δεν λένε στις συνεντεύξεις τύπου και αυτό με στεναχωρεί. Όταν έκανα τη συνάντηση με τους συνοτρόφους, θέσαν να μου λένε ότι δεν μπορούν να πουλήσουν λιγότερο από 9 ευρώ ή 8,80 ή κάτι τέτοια. Εγώ τους έβγαλα τιμολόγια των ίδιων φθινοτρόφων που πριν από 10 μέρες πουλάγανε στην Ιταλία 7,5 ευρώ. Και τους λέω, τι γίνεται στην Ιταλία να πουλάγατε 7,5 και στην Ελλάδα να πουλήσετε 9. Μου είπαν λοιπόν, μα στην Ιταλία πουλάγαμε με ζημιά. Αυτά είναι η δικαιολογία. Σας είπα ότι πουλάγαμε με ζημιά, γιατί να το κάνουμε. Και γιατί δεν πουλάνε εδώ με ζημιά. Και άντρα βνάχια στο στόμα γιατί? Σου. Άμα πουλάω με ζημιά, τι. Αν θέλατε να πουλάτε με ζημιά στην Ιταλία, γιατί δεν επιλέξετε να πουλάτε με ζημιά στην Ελλάδα. Δεν έχει στομάχιο Έλληνας, μόνο Ιταλός έχει. Και δεν απαντήσαν. Άρα επειδή πουλάγανε στην Ιταλία με 7,5 ευρώ. Και εγώ να δεχθώ, ρε παιδάκι μου, ότι ο καθένας θέλει να πουλήσει ακριβότερα το προϊόν. Δηλαδή δεν το κατηγορώ σε αυτό. Θέλει να πουλήσει και 9. Μπορεί να θέλει να πουλήσει και 10. Μπορεί να θέλει να πουλήσει και 15 και να βγάλει τα σπασμένα 2 ετών. Εδώ όμως συζητάμε ο φτωχός Έλληνας, ο συμπολίτημα που τα βγάζει πέρα με 600 και 700 και 800 και 1000 ευρώ το μήνα, να μην φάει κρέας αυτό το Πάσχα. Αγαπητέ Υπουργέ, εδώ ο κύριος Ντίνας γράφει κάτι, δεν το ξέρω. Λέει ο Υπουργός, νομίζω ότι το κόστος στο κτηνοτρόφο είναι 12, ξέρει ότι είναι 12 ευρώ το κιλό και πιέζουν εμάς. Αν είναι 12 ευρώ, πώς πουλάγανε στους ταλούς 7,5 λέω. Αφού τα έχω τα τιμολόγια. Ναι, το στέλνει ο κύριος Ντίνας, δεν το ξέρω ο άνθρωπος. Ο κύριος Ντίνα, ρωτήσε τον. Ναι. Αν θέλει να δείξει το ίδιο, θα με διαψεύσει. Ναι. Μα δεν με διέψευσαν οι κτηνοτρόφοι, το δεχτήκαν ότι πουλάγανε στα 7,5. Επειδή είστε πολύ πιο τολμηρός από εμένα σε κάποια πράγματα, εγώ τον καλώ, αν θέλει να μας πει ο κύριος Ντίνας. Θέλει πολύ ευχαρίστως. Ναι, μια στιγμή τον καλώ τώρα, γιατί στο Viber έστειλε το μήνυμα, να δω ο άνθρωπος τι έχει να πει. Μας ακούτε, αγαπητέ κύριε Ντίνα? Μας ακούτε? Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ακούει και ο Υπουργός, βλέπετε, είναι πολύ ανοιχτός και είπε, αν θέλετε πείτε τι ακριβώς είναι αυτό που είναι. Καλημέρα, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε βέβαια. Καλημέρα. Δεν σας ακούω καλά. Κανονικά. Όχι, σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά, σας ακούει και ο Υπουργός, πείτε μου. Δεν σας ακούω εγώ καθόλου. Ωραία, αν θέλετε πάρτε στο σταθμό. Α, ναι, σας ακούμε, ναι. Κύριε Άδωνη, επειδή δεν ακούω καλά όμως, εγώ σας το λέω από τώρα. Κύριε Άδωνη, εγώ είμαι ψηφοφόρος σας, της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι κτηνοτρόφος. Εκεί που έχουν πάει οι τιμές στις ζωοτροφές και στην ενέργεια, το κόστος ανά κιλό είναι 12 ευρώ. Είναι 12 ευρώ. Το ότι πουλάμε επειδή είναι η συγκυρία τέτοια με ζημιά, σημαίνει ότι η ελεύθερη αγορά δεν πρέπει να λειτουργήσει και να πουλήσουμε όσο θα επιτρέψει η ζήτηση. Άρα εσείς λέτε το κόστος πόσο είναι, πόσο πρέπει να... Είναι 12 ευρώ ανά κιλό.
ένα αρνί για να φτάσει να γίνει 10 κιλά πρέπει να πιει 60 με 70 κιλά γάλα μόνο, πέρα από την τροφή που θα φάει από μια ηλικία και μετά. Με ένα 60, αν το κάνετε, συν ΦΠΑ, κοιτάξτε πόσο βγαίνει. Μόνο το γάλα. Μάλιστα. Αφήστε που η μητέρα έχει φάει φαγητό για να φτάσει να το γεννήσει, αφήστε τα όλα τα άλλα. Αν πουλήσετε εσείς βέβαια 12, αν πουλήσετε 12 εσείς στο σούπερ μάρκετ, πόσο πρέπει να το βρω εγώ? Αυτό σας λέω, αφήστε να το κάνει η αγορά, όχι εσείς με παρέμβαση. Μάλιστα. Ας το πάει η αγορά στα 5 ευρώ και εμείς θα αφήσουμε τη δουλειά προφανώς. Ευχαριστώ κύριε Ντίνα. Αλλά τη στιγμή που βάζετε. Ναι, ναι. Δεν σας ακούω καλά. Όχι, εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά. Ναι, και ο κύριος υπουργός ακούει καλά. Κατάλαβα τι είπατε. Μια στιγμή να δώσω το λόγο στον κύριο Γεωργιάδη, κύριε Ντίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Μα εγώ δεν έχω βάλει διατίμηση. Όσο θέλει, πουλάει ο καθένας. Δεν έχω βάλει διατίμηση. Εγώ δεν είπα πουλήστε 9, 10, 11, 12 υποχρεωτικά. Εγώ άφησα την αγορά, αλλά με ανταγωνισμό, να βρει την τιμή. Και η τιμή που βρήκε ήταν 9,78, 10, 10, 20. Εγώ δεν πήγα να βγάλω διάταγμα και να πω πουλήστε τόσο ή αγοράστε τόσο. Αν είχα κάνει διατίμηση, να με κατηγορούσατε. Εγώ δεν έκανα διατίμηση. Ναι. Εγώ απλώς είπα, θα διαφημίσω αυτό που έχει την καλύτερη τιμή. Να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Ναι. Ωραία. Τώρα, πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο από το πρωί με την Βιργινία το συζητάμε. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, είναι πολύ πολιτικό θέμα, γιατί από την εξέλιξη, από την έκβαση υπόθεση Βουλίου της Επικρατείας στον Άριο Πάγο, θα κριθούν και οι πολιτικές εξελίξεις. Μιλώ για την τροπολογία επί του νόμου, την οποία προτίθεται να κατεβάσετε για να αρθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε εκλογές. Για να διασφαλιστεί ακόμη περισσότερο. Καστιγιάρη, πώς μπορεί να γίνει, πόσο εφικτό είναι αυτό? Δεν έχω τις τεχνικές νομικές λεπτομέρειες, είναι αρμοδιότητα του κ. Βορύδη και δεν θα αναποκαθώ, το γνωρίζω καθόλου. Ωστόσο, μπορεί, πιστεύετε, να σταματήσει κάτι μέσα με έναν τέτοιο τρόπο? Σε κάθε περίπτωση η δημοκρατία πρέπει να αυτοπροστατευτεί. Επειδή εμένα μου αρέσει και η πολιτική, θέλω να πω και κάτι άλλο. Αισθάνομαι βαθιά θλίψη, που ένας πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ένας δηλαδή άνθρωπος που τιμήθηκε από την ελληνική δημοκρατία με τόσο μεγάλα αξιώματα και τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη, και αναφέραμε στον κύριο Τάσο Κανελόπουλο, αποφασίζει να δώσει τον εαυτό του, την καριέρα του και το κύρος που κουβαλάει ως ανώτατος δικαστικός, έστω πρώην, στον Ηλία Κασιδιάρη, ένα κόμμα ναζί σε μια χώρα που από τους ναζί υπέφερε κατοχή, και ένα πρόσωπο που έχει ήδη καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτό εμένα με σοκάρει. Πάντα αντιλαμβάνομαι ως πολιτικός τις φιλοδοξίες των ανθρώπων που είναι μεγάλες και να τους οδηγούν σε διάφορες περίεργες επιλογές. Αλλά ότι ένας πρώην ανώτατος δικαστικός θα έκανε αυτό το πράγμα, ομολογώ ότι με ξεπερνά. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος καταστράφηκε, αλλά έκανε και μεγάλη ζημιά στην ελληνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Θέλω και ένα σχόλιο για την ατάκα της κυρίας Τσαπανίδου, ότι αν χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, σημαίνει ότι θα έχει παραπλανηθεί ο ελληνικός λαός, κυρία Γεωργιάδη. Νομίζω είναι ήδη η λευκή πετσέτα των εκλογών. Όχι, μίλησε ως Πόπη, όχι ως εκπρόσωπος, το ξεκαθάρισε στο ηχητικό. Είπε ότι απεκδίωμε, λέει, τον μανδύα του. Απεκδίωμε, δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος. Αυτό δεν υπάρχει. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ είπε το αφήγημα της ΣΥΤΑΣ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν κρίνω την ποιότητα του επιχειρήματος, την αφήνω να την κρίνει καθένα ξεχωριστά. Η ουσία είναι ότι ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μας έριξε λευκή πετσέτα. Μας είπε ότι ξέρουν ότι θα χάσουμε και ποια θα είναι και η δικαιολογία του. Ο λαός δεν κατάλαβε πόσο μεγάλο πρόγραμμα έχουν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον κύριο Γεωργιάδη. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Τώρα είμαι καθοδόν προς την αναπτυξιακή τράπεζα, γιατί σε λίγα λεπτά θα έρθει ο Πρωθυπουργός και αφού παρουσιάσουμε τι κάνουμε αυτά τα 4 χρόνια, πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε για τον ελληνικό λαό κάτι που νομίζω θα κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση, κύριε Πενιάδη και κύριε Αλήμα. Δώστε μας λίγο έτσι μια... 1,5 χρόνο δουλεύαμε με πολύ χαμηλούς τους τόνους για να πάρουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού την Ευρωπαϊκή, για να μπορέσουμε να το βγάλουμε στον αέρα από σήμερα. 3,5 δισεκατομμύρια, εγγυημένα 80% δάνεια μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και βρήκαμε τον τρόπο και τον μηχανισμό που θα παρουσιάσουμε σήμερα με τον Πρωθυπουργό, για να μπορούν να πάρουν επιτέλους δάνεια και επιχειρήσεις μικρομεσαίες που όλα αυτά τα χρόνια κόβονται από τις τράπεζες. Πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.